Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης θέλησε να τιμήσει όλους όσοι στηρίζουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό μετά και την επιτυχημένη διεξαγωγή του 43ου Ράλι Κρήτης. Φορείς και χορηγοί βραβεύθηκαν για την προσφορά τους στον Όμιλο σε μια κίνηση αναγνώρισης της πολύτιμης συνεισφοράς τους που έχει ως αποτέλεσμα ο ΑΟΚ να διοργανώνει αγώνες πολύ υψηλού επίπεδου που προκαλούν το ενδιαφέρον και την αναγνώριση πληρωμάτων από όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε, να βραβεύσουμε τους χορηγούς του αγώνα μας, να βραβεύσουμε τις άρχοντες του Ηρακλείου, τις υπηρεσίες όλες που μας βοηθάνε και είναι πάντα κοντά μας. Και μας βοηθάνε σε αυτό το έργο που κάνουμε, είναι το μηχανική του αθλητισμού, ένα δύσκολο έργο, αλλά το φέρνουμε εις πέρας. Θα θέλαμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε και τον Αθλητικό Όμιλο Κρήτης για τη βράβευση σήμερα εδώ στο πλαίσιο του 43ου Ράλι Κρήτης. Μια καθιερωμένη διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο. Το Τμήμα Τροχιάς Ηρακλείου μαζί και με τους άλλους φορείς, τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Είμαστε αρρωγοί και στο πλευρό τέτοιων εκδηλώσεων που προάγουν έτσι το μηχανοκίνητο αθλητισμό και τον αθλητισμό έτσι των συμπολιτών μας. Η περιφέρεια γενικώς, ειδικώς όμως ο κύριος Ριγονάκης, επειδή είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες στον αθλητισμό, αν και δεν είχαμε συνηθίσει το μηχανοκίνητο ως αθλητισμό μέχρι πριν από μερικά χρόνια, τώρα είμαστε πάντα δίπλα τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν πραγματικά την ψυχή τους. Ο πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου. Το ΕΑΚ είναι ανοιχτό για τέτοιου είδους διοργανώσεις και θέλουμε εμείς να το νιώθουν πραγματικά σαν το σπίτι τους και ευελπιστούμε φυσικά ότι και το 44ο Ράλι Κρήτης θα έχει αφετηρία και τερματισμό το κλειστό γυμναστήριο Λίντων. Νομίζω ότι είναι ένα καλό δείγμα ότι μπορούμε σαν Κρήτη, σαν Ηράκλειο, να διεκδικήσουμε πολύ μεγάλες διοργανώσεις και σαφέστατα όλοι εμείς οι αθλητικοί φορείς θα πρέπει να σταθούμε αρρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες και θα το κάνουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε εδώ των Σαμαριτών, του Ερυθρού Σταυρού. Είμαστε εκεί για να είμαστε αχρίαστοι, αυτό ευχόμαστε εμείς. Τα παιδιά από την οργάνωση έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, οπότε στενεύουν και τα περιθώρια ατυχήματος. Αλλά είμαστε εκεί για πάνω ενδεχόμενο. Έχουμε τον εκπρόσωπο από την πυροσβεστική υπηρεσία, τον κύριο Σταυρακάκη, διοικητή στην πυροσβεστική στην κοινωνική περιοχή. Την εκπρόσωπο του χορηγού επικοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια, το Κρήτη TV, την κυρία Πετρούτσου. Για το προσεχές Σαββατοκύριακο έχει προγραμματιστεί ένας ακόμη αγώνας με αυξημένο ενδιαφέρον. Ο λόγος για τον τρίτο αγώνα κυπέλλου αναβάσεων Κρήτης, την 8η ΙΤΑ και ΚΕΒΕ ανάβαση Βραχασίου, που θα διεξαχθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο στον επαρχιακό δρόμο Σύση Βραχάση, στη γνωστή και αγαπημένη διαδρομή που διέρχεται μέσα από το Φαράγγι. Έχουμε την ανάβαση Βραχασίου, είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Μια επιτυχημένη χρονιά για μας. Νιώθουμε υπερήφανοι γι' αυτό και γιατί να μην το πούμε. Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, 23-24 Οκτωβρίου. Περιμένουμε τους ανθρώπους στο βουνό να δουν τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και να χειροκροτήσουν τα πληρώματα.